Θα πάμε και στον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Είναι ο αντιδήμαρχος τύπου και επικοινωνίας της Ρόδου. Για να δούμε, γιατί η κατάσταση εκεί και χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και από ό,τι φαίνεται ακόμα και σήμερα και η σημερινή μέρα θα είναι πολύ δύσκολη, διότι έχει καεί πράσινο από ένα πολύ όμορφο δάσος δυστυχώς και ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Καλημέρα κύριε Ταρασλιά. Καλημέρα αντιδήμαρχε. Καλή σας μέρα από τη Ρόδο, τρίτη μέρα σήμερα. Με κάπως ευχάριστα μηνύματα, υπό την έννοια ότι βρίσκονται τα τρία μέτωπα σε ύφεση. Mm-hmm. Η περιοχή βρίσκεται στην καρδιά του νησιού. Τα τρία μέτωπα τα οποία κυκλώνουν την περιοχή είναι στην περιοχή της Έμπονας, Λάερμα και Απόλλωνα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύσαν χωριά. Το χωριό Απόλλωνα που φοβηθήκαμε χθες βράδυ ότι ενδεχομένως θα πλησίαζε η φωτιά, τελικά αποσοβήθηκε. Επίσης το ευχαριστώ είναι ότι το βουνό Προφήτης Ηλίας, όπου υπάρχει το υπέροχο ξενοδοχείο, το Έλαφος, ένα κτίσμα εξαιρετικό από την περίοδο της Ιταλοκρατίας, δεν έχει πλησιάσει, όπως και οι κεραίες, κάτι που μας φόβησε. Όλο το βράδυ ενήργησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αυτοψία σε συνεργασία με μηχανήματα τα οποία είχαμε δώσει, τα οποία ανοίγαν αντιπυρικές ζώνες και προσπαθούσαν και αυτά με τη σειρά τους να μπορέσουν να ανοίξουν δρόμους για να περάσουν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές μικρές εστίες. Αυτό που λέγαμε χθες, πολλά καντιλάκια σε πολλά σημεία τα οποία ανασκοκρινόταν. Μας λέτε δεν έχει αέρα, έτσι, γιατί αυτό είναι που φοβόμαστε, τα καντιλάκια να μην γίνονται μέτωπα. Ακριβώς, δεν υπάρχει αέρας. Είναι γεγονός ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σήμερα θα συνεχίσουμε όλο αυτό το έργο. Σε λίγο ξεκινάνε και τα εναέρια μέσα. Είμαστε πολύ ευτυχείς διότι αυτή τη στιγμή στη Ρόδο υπάρχουν αεροπλάνα και ελικόπτερα. Έρχεται και βοήθεια από την ΚΟΑ, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται μια βοήθεια επιπλέον για να μπορέσει να ενισχύσει τους ανθρώπους πυροσβεστικής, οι οποίοι, δεν σας κρύβω, μιλώντας προηγουμένως, δεν έχουν κοιμηθεί για τρίτη συνεχόμενη μέρα από το απόγευμα προχτές. Και αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη δουλειά τους και όλα αυτά που πάντως, τα οποία επειδή έχουν κάνει και έχουν επιχειρήσει. Αναφερθήκατε, αντιδήμαρχε, και το περιέγραφε από χθες η Χρυσή αυτό σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έλεγε στην αρχή της εκπομπής μου, το περιέγραψαν με τον Έλαφο και την Ελαφίνα και το, ένα κομμάτι που πραγματικά και μόνο από τις περιγραφές είναι ένας παράδεισος. Ένα κομμάτι πρασίνων μαγικών. Ένας παράδεισος. Ναι, είναι αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε πει. Η Ρόδος δεν είναι μόνο ένα εκπληκτικό νησί το οποίο προσφέρει ιστορία, ξενοδοχεία και πολιτισμό. Έχει απαράμιλη φύση, φυσικά δάση τα οποία έχουν εξαιρετικά δέντρα, υπάρχουν. Δεν έχουν τρομάξει οι τουρίστες, αντιδήμαρχε. Οι τουρίστες δεν έχουν τρομάξει διότι δεν είναι σε περιοχές. Είναι μακριά υπάρχουν, η φωτιά. Είναι μακριά από τα τουριστικά resorts της παραλίας. Βρίσκεται σε μια περιοχή φυσικού κάλους, η οποία φυσικά επισκέφτονται οι τουρίστες μας και δίνει ακόμα μια εμπειρία της τουριστικής Ρόδου αυτό το σημείο. Με παραδοσιακά χωριά στα οποία πηγαίνουν, γιατί έχει εξαιρετικό φαγητό και είναι παραδοσιακά χωριά της Ρόδου στο κέντρο. Αλλά ευτυχώς δεν έχουν τρομοκρατηθεί. Είχαμε κόψει την επικοινωνία στους δρόμους αυτούς όλο αυτό το διάστημα και ευτυχώς φυσικά εκενώσαμε προληπτικά κάποια χωριά, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά να γίνει περισσότερο αγώνα γύρω από αυτά τα χωριά. Να μείνουμε σε αυτά, δεν τα πλησίασε. Αντιδήμαρχε, τώρα είναι πολύ νωρίς, αλλά έχουμε μία εικόνα πόσα στρέμματα έχει κάψει, τι κατάσταση τώρα επικρατεί εκεί. Κοιτάξτε, είναι εκατοντάδες στρέμματα, τα οποία είναι ένας συνδυασμός πευκοδάσων και οπωσδήποτε και κάποια χωράφια με ελιές και τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ελπίζουμε σήμερα είναι να δώσουμε πάλι όλες μας τις δυνάμεις, ενεργώντας μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, για να τελειώσει. Ο Δήμος μας έθεσε όλο του το προσωπικό και τα μηχανήματα και οι υδροφόρες. Ζητήσαμε, ο Δήμαρχος ζήτησε προσωπικά να έρθουν υδροφόρες και μηχανήματα. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουν σήμερα αυτό το τεράστιο αγώνα για να σταματήσει για τη Ρόδο μας η άσχημη κατάσταση που δημιουργήθηκε. Έχουμε πολλές φορές στη Ρόδο θρυνήσει δάση και είναι κάτι το οποίο μας λυπεί αφάνταστα. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας.